Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι απαραίτητο να κινηθούμε σε μια λογική ομάδας. Θα πρέπει να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θεσμικούς ρόλους να λειτουργήσουν με την ιδιότητα του θεσμικού τους ρόλου. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψη η προσωπική τους. Έχουμε να κάνουμε με τον τόπο μας. Οι ομάδες οι δημοτικές έδειξαν ότι θα πρέπει να κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να το επικροτήσουμε και δεν θα πρέπει να είναι η τελευταία φορά που βρεθήκαμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να ασχοληθούμε, όχι από το σπίτι. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε λίγοι, είναι ελάχιστος ο κόσμος που είναι εδώ, μην κοροϊδευόμαστε, είναι ελάχιστος. Το μόνο που θέλω επί της ουσίας να πω είναι ότι είναι παράνομο, πέρα από κάθε παγκόσμια νομοθεσία, να, σε ένα νησί να συμβιώνουν άνθρωποι με τέτοιου είδους προβλήματα όπως είναι οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες, σε ποσοστό 50%. Το νούμερο αμφισβητείται ενδεχομένως, αλλά εάν δούμε το πόσοι άνθρωποι εργάζονται στην αστυνομία, στο λιμενικό, στις δομές ασύλου κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάτω από αυτήν τη λογική στο νησί. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχτούμε αυτό το 50%, είναι δυνατόν 50%. Ποιος είναι αυτός? Επίσης θέλω να πω ότι είναι απαραίτητο και να το διεκδικήσουμε ότι οι βουλευτές της Δωδεκανήσου, που δυστυχώς όχι μόνο στις μέρες μας, αλλά και τις προηγούμενες περιόδους, οι βουλευτές έρχονται πρώτα με την ομπρέλα του κόμματος και μετά με την ομπρέλα του βουλευτής Δωδεκανήσου. Το Σύνταγμα λέει ακριβώς το ανάποδο. Είσαι βουλευτής Δωδεκανήσου πρώτα και μετά με την ομπρέλα ενός κόμματος. Δεν έχουμε ακούσει τη θέση του Καμερούν και τον καιρό. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι φοβάμαι να πιστέψω τον οποιονδήποτε. Σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή έχουν ανατραπεί τα πάντα. Μας λένε σήμερα αυτό και κάνουν το άλλο. Όχι, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα. Την τελευταία φορά που μίλησα από αυτό το σημείο ήταν όταν κάναμε τον αγώνα για να μείνει εφορία στην Έρω. Πήρα μια απόφαση, δεν την τήρησαν όλοι. Ελπίζω και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι τώρα θα το τηρήσουμε εμείς σαν κοινότητα και θα διεκδικήσουμε όχι μόνο με τη σημερινή μας παρουσία, αλλά πρέπει να είμαστε συνεχώς μπροστά στο πρόβλημα. Όπως είπε και ο Λουριάς, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μην νομίζετε ότι μπορεί κάποιος να το λύσει. Είναι τεράστιο πρόβλημα και φαντάζομαι ότι ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη, ήθελε να έχει στην πλάτη της ένα τέτοιο ζήτημα. Αλλά δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να φορτωθούμε εμείς το 50% του Νοτιού Αιγαίου. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν έχει λογική. Εγώ δεν έχω πρόβλημα προσωπικά με κανένα πρόσφυγα. Όσο μπορώ βοηθώ, έχω πρόβλημα με το προσφυγικό σε αυτό το βαθμό. Δεν μπορούν να φορτώσουν σε δύο νησιά στο Νότιο Αιγαίο όλο το πρόβλημα. Δεν έχει λογική από πουθενά. Η Ένωση Ξενοδόχων Αλέρου συμπαρίσταται σύσσωμη στην συγκέντρωση αυτή του Δήμου και των φορέων του νησιού μας. Πιστεύω ότι είναι μια συγκέντρωση η οποία πρέπει να έχει ένα ενωτικό χαρακτήρα και να είμαστε μακριά από οποιασδήποτε αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες. Λυπούμαστε αν αυτές υπήρξαν. Εμείς σαν ξενοδόχοι προσπαθούμε να, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι μια περίοδος κρατήσεων για το νησί, να διαφυλάξουμε χαμηλούς τους τόνους. Θέλουμε με αξιοπρέπεια να λυθεί το πρόβλημα το μεταναστευτικό του νησιού μας και κάνουμε έκκληση προς όλους να έχουμε μια σωστή και άξια της ιστορίας του νησιού αντιπαλότητα, αντιπαράθεση μεταξύ μας. Δεν θέλουμε, και τώρα αύριο που θα έρθει και ο Υπουργός, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μας προτείνουν και ανάλογα να πράξουμε. Πιστεύω ότι η αποσυμφόρηση είναι σίγουρα το κεντρικό σημείο το οποίο πρέπει να παλέψουμε. Η Λέρος δεν πρέπει να έχει πάνω από το ποσοστό στον
διαμενόντων μεταναστών και προσφύγων πάνω από τους 800 που ήταν αυτοί οι οποίοι αρχικά εγκρίθησαν, και φυσικά εάν αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθούν το συντομότερο δυνατόν. Εμείς και πάλι κάνουμε έκκληση, επειδή το τουριστικό προϊόν στη Λέρο μας είναι πολύ ευαίσθητο, επειδή συνεχώς δεχόμαστε το ερώτημα των ενδυνάμει επισκεπτών του νησιού, τι κατάσταση επικρατεί στο νησί. Θέλουμε ενωμένοι όλοι να διαφυλάξουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο την ενότητα, αλλά και χαμηλούς τους τόνους. Πολλές φορές βγαίνουμε και μιλάμε στα κανάλια, στις τηλεοράσεις κτλ. Προσπαθούμε πάντα να αποφύγουμε, και το έχουμε πράξει σε αρκετό βαθμό, να αποφύγουμε τον όρο του hot spot στο νησί. Ζητώ και πάλι την κατανόηση και από τον κύριο Δήμαρχο αλλά και από τον κύριο Περιφερειάρχη. Δεν πρέπει να έρθουν σε αντιπαλότητα μεταξύ μας. Εμείς δεν θέλουμε να διαχυθεί το μεταναστευτικό και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Δεν θέλουμε το πρόβλημά μας να το μεταφέρουμε στα άλλα νησιά, γιατί αυτό ως τουριστικός προορισμός έρχεται και ενάντια σε εμάς. Θέλουμε να φύγουν και να πάνε στην ενδοχώρα, όπου εκεί να δημιουργηθούν τα ανάλογα κέντρα. Θέλουμε να διεθνοποιηθεί το θέμα και να ανοίξουν τα σύνορα, να φύγουν ή δυνατόν όσο μπορούν λιγότερα και από την Ελλάδα. Πρέπει η Ευρώπη να γίνει Ευρώπη της αλληλεγγύης πραγματικά. Αυτό το οποίο λέμε εμείς και το έχουμε κάνει και κάπως σαν σύνθημα τελευταία, λέμε ας δείξει η Ευρώπη την αλληλεγγύη της, και καλούμε τους Ευρωπαίους αλληλέγγυους με την Ελλάδα να έρθουν και να επισκεφτούν τα νησιά που πλήττονται από το μεταναστευτικό. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε οι μετανάστες να φεύγουν και να πηγαίνουν στην ενδοχώρα. Δεν θέλουμε να παραμείνουν ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στα διπλανά νησιά. Που όλοι βρισκόμαστε εδώ δυναμικά για το νησί μας, πιστεύω δεν χωράμε κόμματα, ούτε γαλάζιοι, ούτε πράσινοι, ούτε κόκκινοι. Πρέπει το νησί μας να φτάσει σε μια αποσυμφόρηση. Καλό είναι να είμαστε όλοι αγαπημένοι και μονιασμένοι. Η βάση του νησιού μας είναι ο τουρισμός. Όλοι έχουμε επενδύσει πάνω στο νησί, είτε σαν μονάδες των νοικιαζομένων δωματίων, τόσο και στα εστιατόρια, προκειμένου να προσφέρουμε καλές συνθήκες διαμονής, αλλά και ωραίο φαγητό, να είμαστε νούμερο ένα γαστρονομικός προορισμός και να έρχονται και να ξανάρχονται οι ξένοι στο νησί μας. Θέλουμε ίση μεταχείριση λογικά από την κυβέρνηση, προκειμένου το νησί μας να αποσυμφορηθεί, να μείνουν ό,τι μας αντιστοιχεί το 2%, προκειμένου να μην έχουμε μετά θέματα στον τουρισμό, γιατί αυτή είναι η βάση του νησιού μας, σε αυτό όλοι προχωράμε. Χιλιάδες επιχειρηματίες έχουν εξοδέψει χρήματα προκειμένου το νησί μας να πηγαίνει μπροστά, και δεν θέλουμε να κάνει προς τα πίσω, γιατί ήδη έχουμε δεχτεί κι άλλο βάρος, τόσο σαν το κρατικό θεραπευτήριο, τόσο οι φυλακές. Οπότε είναι προτιμότερο να είναι λίγοι στο νησί μας και εμείς να προχωρήσουμε μπροστά. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι έχουν κάποιους πόρους από το συγκεκριμένο μέσω του hot spot, αλλά εντάξει, σε καμία περίπτωση η κυβέρνησή μας, είτε η προηγούμενη είτε αυτή που έχουμε τώρα, να μην σκέπτονται τους 4, τους 5 και τους 6.000 πάνω στο νησί, προκειμένου και εμείς να προχωρήσουμε το νησάκι μας μπροστά και να είμαστε όλοι αγαπημένοι και μονιασμένοι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι εκπροσωπώ τον εαυτό μου και μόνο ως απλό πολίτη της Λέρου, αλλά ως και εργαζόμενο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου. Επειδή λοιπόν κάποιοι πήραν απόφαση, αυτοί οι τιμημένοι εργαζόμενοι στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, να μην εκπροσωπηθούν σήμερα εδώ, πήρα εγώ την απόφαση να πω δύο λόγια και πιστεύω ότι οι απόψεις μου εκπροσωπούν και αυτούς. Ως λοιπόν ένας εργαζόμενος που έχει ζήσει το προσφυγικό από την πρώτη του στιγμή στη βάση του προβλήματος, που ήταν το νοσοκομείο της Λέρου και δει τα επίγοντα, το τμήμα επίγοντων περιστατικών, έχω να πω τα εξής. Το πώς αντιμετώπισε το προσφυγικό θέμα το εργατοπαλληλικό προσωπικό του κρατικού θεραπευτήριου Λέρου
είναι άξιο να αναδειχθεί ανά τον κόσμο με πόση υπομονή και στοργή αυτοί οι άνθρωποι αγκάλιασαν αυτούς τους καταπονημένους και κατατρεγμένους ανθρώπους με μεγάλο φόρτο εργασίας, με μεγάλη ψυχολογική κούραση, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, να πρέπει να πάρουν υπόψη τους όλες τις θρησκευτικές και πολιτικές πεπιθήσεις που αυτοί έφεραν μαζί τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά που έχουμε τραβήξει ως εργαζόμενοι στο νοσοκομείο είναι, το ξαναλέω, πρέπει να αναδειχθούν στη σωστή τους βάση. Θεωρώ ότι το Σωματείο Εργαζομένων κακώς πράττει, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εργαζομένων στο νοσοκομείο και θα παρέτρινα τους συνεργάτες μου στο νοσοκομείο να παίρνουν μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις για να δείξουν με αυτό ακριβώς τον τρόπο, όπως έχουν δείξει με την εργασία τους, την αντίθεσή τους σε αποφάσεις για αυτούς χωρίς αυτούς. Τους καλώ λοιπόν όλους συναδελφικά από εδώ και μπρος σε οποιαδήποτε δημοκρατική έτσι παρέμβαση θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι παρόντες. Μετά την πολύ μεγάλη λοιπόν συγκέντρωση, κοντά μας έχουμε τον Δήμαρχο Λέρου, τον κύριο Κόλλια. Κύριε Δήμαρχε, θεωρώ ότι ο κόσμος σήμερα έκανε το χρέος του, γέμισε την πλατεία του Πλατάνου. Θέλω τα δικά σας συναισθήματα από την παρουσία του κόσμου αλλά και από αυτά που ακούστηκαν από όλους τους συνομιλούντες. Μία πρωτόγνωρη παλαιριακή συγκέντρωση ειρηνικής διαμαρτυρίας όσον αφορά την άμεση αποσυμφόρηση του νησιού μας. Το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση είναι ξεκάθαρο. Ζητάμε την άμεση αποσυμφόρηση από τους 3.500 και πλέον πρόσφυγες μετανάστες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε την επέκταση και κατασκευή κλειστής δομής βάσει των σχεδίων της κυβέρνησης για τα οποία ουδέποτε ενημερωθήκαμε επίσημα και δεν καθίσαμε σε ένα τραπέζι για να συναποφασίσουμε. Το πρόβλημα αυτό απαιτεί ειλικρίνεια, συνεργασία για να μπορούν να δοθούν λύσεις. Παρά τα αυτά, φανήκατε έτοιμος να συνομιλήσετε τόσο με τον αρμόδιο υπουργό όσο και τον υφυπουργό που θα έρθει το Σάββατο. Εγώ είμαι ανοιχτός προς κάθε κατεύθυνση. Είμαι συνεργάσιμος. Δεν δέχομαι τετελεσμένα. Βεβαίως θα ακούσουμε τον υπουργό. Παράλληλα όμως θα του μεταφέρουμε και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και μακάρι σύντομα να βρεθεί λύση. Ευχαριστώ. Το συμπέρασμα θα μας το πει ο κύριος Σωροκάκης, μιας και κύριος έχει πολύ μεγάλη πείρα, μετά από αυτά που ακούσαμε και είδαμε εδώ στην πλατεία του Πλατάνου. Το συμπέρασμα είναι ότι ο λαός της Λέρου, αλλά και οι πολιτικοί εκπρόσωποι του, είναι ενωμένοι. Θέλουν κάτι καλό για το νησί. Όπως είπαν όλοι, αφήνουν στην άκρη τις προσωπικές αντιπαραθέσεις και καλούμε τους πολιτικούς μας, τους υπεύθυνους για τα νησιά μας, να έρθουν να συζητήσουμε. Με πρώτη αρχή αύριο, που περιμένουμε τον Υφυπουργό Τουρισμού, τον συμπατριώτη μας τον Μάνο τον Κόνσολα, και στη συνέχεια τον νέο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εγώ προσωπικά καλώ και τον κύριο Χατζημάρκο να έρθει εδώ να μας βρει, να συζητήσουμε και να λύσουμε κάθε παρεξήγηση που μπορεί να υπάρχει, ώστε να βαδίσουμε όλοι μαζί για το καλό του νησιού μας. Άλλωστε μην ξεχνάμε και το νησί μας είναι δικό του νησί, στην περιφέρεια. Αυτός είναι ο περιφερειάρχης. Εγώ τον καλώ και πάλι να έρθει στο νησί μας να δούμε τα προβλήματα από την αρχή. Κύριε Σωροκάκη, ευχαριστούμε και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε λύσεις σε αυτό το πολύ καυτό θέμα που ταλανίζει όλους μας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.